και είμαι στη διάσταση για τεχνολόγηση και λουκεπίπλο, ό,τι βλέπω προσπαθώ να το φανταστώ πώς θα ήταν να είναι ξύλινο. Έτσι ήρθε και η ιδέα με τα παπιόν. Μιας και μου αρέσουν και τα φορούσα και παλαιότερα στην προσωπική μου ζωή, αποφάσισα να τα δοκιμάσω πώς θα ήταν να τα κάνουμε ξύλινα. Βέβαια, με συνδυασμό με το ύφασμα, καταφέρουμε να βγάζουμε ένα αρκετά ωραίο αποτέλεσμα. Τα ξύλα που χρησιμοποιούμε είναι πάρα πολλά. Τα περισσότερα είναι τροπικά ξύλα. Η κατασκευή ενός παπιών είναι στην ουσία χρησιμοποιούμε την ξυλουργική. Παίρνουμε ένα ξύλο, το οποίο είναι ακατέργαστο, το κόβουμε, το πλανίζουμε, το τρίβουμε, το φέρνουμε στις διαστάσεις που θέλουμε. Μετά το ξεγυρίζουμε για να πάρει το σχήμα του παπιών. Και βέβαια μπορούμε να χαράξουμε πάνω στο ξύλο ό,τι θέλουμε. Οπότε μπορούμε να κάνουμε και customized παραγγελίες, αλλά και κάποια μοτίβα που έχουμε εμείς. Με τους γαμπρούς ήταν κάτι που μας άρεσε από την πρώτη στιγμή. Το να μπορείς να δημιουργήσεις κάτι για κάποια μοναδική στιγμή των ανθρώπων είναι κάτι φανταστικό. Και γι' αυτό από τον πρώτο καιρό είχαμε αποφασίσει να κάνουμε customized παραγγελίες. Οπότε ο καθένας μπορεί να χαράξει είτε στο παπιόν του, είτε στα μανικετό κουμπά του, ακόμα πια και στα ρολόγια τους. Να χαράξουμε την ημερομηνία, να χαράξουμε τα αρχικά του ζευγάριου ή ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί το κάθε ζευγάρι. Επίσης, φέτος φέραμε πολύ στη μόδα και το αντρικό και το παιδικό. Οπότε ο μπαμπάς και ο γιος, είτε στη βάφτιση, είτε ο γαμπρός με τα παραγαμπράκια, μπορεί να φοράνε το ίδιο παπιονάκι. Και με τον καιρό το παπιόν έφυγε από το γαμπρό και σιγά σιγά ο κόσμος το έχει αποδεχτεί και το φοράει και στην καθημερινότητά του. Οπότε, σιγά σιγά θεωρώ ότι κάναμε ένα νέο στυλ. Όλα τα παπιόν μας γίνονται και κολλιά και κοκαλάκι. Εμένα το αγαπημένο μου προϊόν που κατασκευάζουμε είναι τα βραχιολάκια μας, που τώρα το καλοκαίρι όλες οι πελάτες μας θέλουν να φοράνε από ένα. Τα γυαλιά ηλίου υπάρχουν σε πολύ μεγάλη ποικιλία, φακών, είδος ξύλου, μπορεί ο καθένας να παραγγείλει ό,τι συνδυασμό θέλει από μας. Εκτός από τα παπιόν μας, τα μανικετό κουμπά και τα παιδικά παπιόν που δημιουργούμε, ο κόσμος έχει αγαπήσει το ξύλινο χειροποίητο ρολόι μας, που είναι και το μοναδικό που φτιάχνεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γιατί ολοκληρώνουμε τη σειρά των γυαλιών μας με μια ολόκληρη σειρά γυαλιών οράσεως ξύλινων χειροποίητων επίσης, τα οποία θα κυκλοφορήσουν από Σεπτέμβριο. Υπάρχουν πάρα πολλές μέρες που ενθουσιαζόμαστε, που είμαστε συγκινημένοι, χαρούμενοι και πιο δημιουργικοί θα έλεγα. Αυτό μας δίνει ζωντάνια και δύναμη για να συνεχίζουμε. Το ότι βλέπεις τα προϊόντα σου, ενώ στην αρχή ξεκινήσαν από ένα μικρό μέρος όπως είναι η Καρδίτσα, να φτάνουν αυτή τη στιγμή σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και με μια συνεργασία που κάναμε τον τελευταίο μήνα με το Θανάση το Λάλα και την εταιρεία 3, τα προϊόντα μας θα ταξιδέψουν στην Αμερική. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι που ένα ελληνικό προϊόν ακόμη θα φτάσει στην απέραντη όχθη του Ατλαντικού.